καλύτερα? Πόση χαρά έχω που σε βλέπω μετά από τόσες μέρες. Ναι, καλή μου, είμαι καλύτερα. Πήγες και στο γιατρό, έτσι δεν είναι? Τι σου είπε? Μου είπε να παίρνω τα φάρμακά μου, να ξεκουράζομαι και να μην κάνω πάλι καριές. Ο καθένας μας πρέπει να γνωρίζει τα μέτρα του. Γιατί, γιαγιά, αρρωσταίνουμε? Γιατί είμαστε άνθρωποι. Γιατί ταξιδεύουμε στη θάλασσα που λέγεται χρόνος και όσο περνάει ο καιρός, μια η άνεμη, μια η μικρές ή μεγάλες τρικυμίες, μια η παλικαριά μας ότι δεν χρειάζεται να φοράμε παλτό στο κρύο, μια οι άλλοι που μας στεναχωρούν, μια εμείς που στεναχωριόμαστε από μόνοι μας, αρρωσταίνουμε. Πολύ θέλει. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε δηλαδή γιατρό για να γίνουμε καλά? Αρρωσταίνουμε, ξέρεις, και από εκείνες τις μικρές ή μεγάλες σκέψεις που λέγονται λογισμοί. Τα έχουμε πει και για το τσαγκαλάκι, για τον πειρασμό που έρχεται και σου λέει κάνε αυτό ή εκείνο ή σκέψου αυτό ή εκείνο. Δεν σου χρειάζεται να αγαπάς αρκεί να έχεις δίκιο. Δεν σου χρειάζεται να ακούς τα λόγια του Θεού. Και αυτά μας αρρωσταίνουν. Οπότε ναι, χρειαζόμαστε γιατρούς και για το σώμα και για την ψυχή μας. Υπάρχουν τέτοιοι γιατροί, γιαγιά? Να σας πω μια ιστορία για έναν τέτοιο γιατρό που γιατρεύε και τις αρρώστιες και δείχνε στους ανθρώπους πώς να γιατρεύουν τις ψυχές τους από τις αμαρτίες. Ναι, γιαγιά, αυτό περιμένουμε. Ωραία λοιπόν, καθίστε και ξεκινάμε. Στην Νικομηδία, στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, γεννήθηκε ένα αγόρι. Το όνομα που του έδωσαν οι γονείς του ήταν Παντελέον. Γονείς του ήταν ο Ευστόργιος και Ευούλη, ένα από τα πλούσια ανδρόγυνα της Νικομηδίας. Ήταν όμως ο Ευστόργιος ειδωλολάτρης. Αντίθετα, η γυναίκα του Ευούλη άνοικε στη χριστιανική κοινότητα της Νικομηδίας και άρχισε να μιλά στον Παντελέοντα για το χριστιανισμό σε πολύ μικρή ηλικία ακόμα. Η μητέρα του αρρώστησε όμως και πέθανε νέα. Ο πατέρας του Παντελέοντα τον έστειλε να μαθητεύσει κοντά στο γνωστό γιατρό Εφρόσινο την επιστήμη της ιατρικής. Ο Παντελέον είχε γνωριστεί με τον Ερμόλαο που ήταν ιερέας του Χριστού στην Νικομηδία. Αυτός του συμβούλευε για την πίστη. Ο Παντελέον όμως δεν είχε αποφασίσει αν θα γίνει χριστιανός ή θα παραμείνει ειδωλολάτρης όπως ο πατέρας του. Μία μέρα είδε στο δρόμο που περπατούσε ένα φίδι να δαγκώνει ένα παιδί και αμέσως το παιδί έπεσε νεκρό. Ο Άγιος τότε σκέφτηκε ότι εάν ο Χριστός ανάστενε το παιδί και πέθανε το φίδι, θα γινόταν ο ίδιος χριστιανός. Έτσι και έγινε. Μπροστά στα μάτια του το παιδί αναστήθηκε και το φίδι εξαφανίστηκε. Ο Άγιος κατάλαβε τότε ποια είναι η αληθινή πίστη και έτρεξε στον Ερμόλαο να το αναφέρει και του ζήτησε να τον βαφτίσει. Ο Άγιος Ερμόλαος τον βάφτισε χριστιανό και του δίδαξε τα μυστήρια της χριστιανικής πίστης. Ο Άγιος Παντελεήμονας, με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και την προσευχή, άρχισε να γιατρεύει συμπολίτες του, με αποτέλεσμα η φήμη του να μεγαλώνει συνεχώς στο λαό της Νικομηδίας. Μετά από ένα θαύμα που έκανε στο πατρικό σπίτι, όπου με τη βοήθεια της προσευχής κατάφερε να δώσει το φως σε έναν τυφλό, έπεισε και τον ειδωλολάτρη πατέρα του να βαφτιστεί χριστιανός και να ζήσει τον υπόλοιπό του βίο χριστιανικά. Όταν ο πατέρας του πέθανε, ο Παντελέον μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και συνέχισε να θεραπεύει τους αρρώστους με τη βοήθεια της προσευχής. Η μοναδική αμοιβή που ζητούσε ήταν οι θεραπευόμενοι να βαφτίζονται χριστιανοί. Η δράση του αυτή έκανε τους υπόλοιπους γιατρούς της περιοχής να τον μισήσουν και να τον κατηγορήσουν στο Μαξιμιανό, που ήταν βασιλιάς εκείνα τα χρόνια.
Ο Μαξιμιανός, ειδωλολάτρης ο ίδιος, τάχθηκε με το μέρος τους και κάλεσε τον Παντελέοντα να παρουσιαστεί μπροστά του με σκοπό να του αλλάξει την πίστη και να τον κάνει ειδωλολάτρη. Τότε μπροστά του έστειλαν έναν παράλυτο ώστε να τον θεραπεύσει είτε αυτός είτε οι ιερείς των ανακτόρων για να φανεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ο Παντελέον θεράπευσε τον παράλυτο, κάτι που προξένησε μεγάλη κατάπληξη. Παρόλα αυτά, ο Αυτοκράτορας θέλησε και πάλι να τον μεταπίσει, αλλά όταν είδε πως ομολογεί τη χριστιανική του πίστη, έδωσε εντολή για τα μαρτύριά του. Το μεγαλύτερο μαρτύριο ήταν να το ρίξουν σε ένα καζάνι με λιωμένο και καυτό μολύβι για να καεί ζωντανός. Καθώς οδηγούσαν τον μεγαλομάρτυρα στην εαυτή δοκιμασία, εκείνος έβρισκε καταφυγή στην προσευχή που ήταν ικανή να σβήσει το καζάνι και να προκαλέσει θαυμαστή αναψυχή. Έτσι και έγινε. Ο βασιλιάς έδωσε νέα εντολή, πολύ θυμωμένος, να ριχτεί ο άκαμπτος χριστιανός στα άγρια θηρία. Τα πεινασμένα ζώα, αντί να αρρωμήσουν και να τον κατασπαράξουν, στάθηκαν σε μικρή απόσταση από αυτόν και τον κοίταξαν ήρεμα. Ο Μαξιμιανός δίνει εντολή να οδηγηθεί ο μεγαλομάρτης στη φυλακή και να θανατώσουν τον Ερμόλα, τον οποίον τον θεωρούσε υπεύθυνο για την πίστη του Παντελέοντα. Μετά αποφάσισε να σκοτώσει και το γιατρό. Κατά τη διάρκεια του αποκεφαλισμού, ένα ακόμη θαύμα συνέβη. Το ξύφος με το οποίο θα αποκεφάλιζαν τον Άγιο λύγησε σαν κερί. Οι στρατιώτες πίστεψαν στη χάρη του Ιησού Χριστού και αρνήθηκαν να θανατώσουν τον Παντελέοντα. Ο Άγιος προσευχήθηκε και τότε μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό που έλεγε ότι στο εξής δεν θα ονομάζεται Παντελέοντας, αλλά Παντελεήμων, και σε αυτόν θα προσεύχονται οι χριστιανοί ζητώντας εσπλαχνία. Μετά από το θαύμα αυτό και με παράκληση του ίδιου του Αγίου έγινε η εκτέλεσή του. Ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του ενώ οι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί και άρχισαν να διακηρύττουν το λόγο του Ιησού Χριστού. Τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμωνα τη γιορτάζουμε στις 27 Ιουλίου. Δηλαδή γιαγιά, ο Άγιος Παντελεήμων πραγματικά γιάτρευε χωρίς να παίρνει χρήματα? Ναι παιδί μου, αυτό δεν σημαίνει ότι τους γιατρούς σήμερα δεν πρέπει να τους πληρώνουμε, γιατί και αυτοί κάπως πρέπει να ζήσουν. Αλλά ο Άγιος έδειξε ότι πιο πάνω από τα χρήματα είναι η αγάπη και γι' αυτό ήταν ανάργυρος, δηλαδή δεν έπαιρνε χρήματα. Εμένα γιαγιά μου έκανε εντύπωση ότι η μόνη αμοιβή του ήταν να γίνουν χριστιανοί όσοι γιάτρευε. Γιάτρευε έτσι και την ψυχή τους. Τους έδειχνε να καταλάβουν ότι δεν θεράπευε με την ιατρική του τέχνη, αλλά με την αγάπη και τη δύναμη του Χριστού. «Εσύ γιαγιά τώρα πότε θα ξαναπάς στο γιατρό?» «Τώρα που πήρα το μάθημά μου θα πάω και στο γιατρό για το σώμα μου, αλλά λέω να πάω και στο γιατρό για την ψυχή μου που είναι ο Παππούλης, ο ιερέας της ενορίας που εξομολογεί. Λέω να πω στη μητέρα σας να έρθετε μαζί μου για να σας γνωρίσει και να σας δώσει και μερικές συμβουλές». «Ναι γιαγιά, γιατί λίγο μαλώνουμε το τελευταίο διάστημα». «Και μαλώνουμε ποιος φταίει περισσότερο». Ας πάμε λοιπόν μια επίσκεψη στο γιατρό της ψυχής και ας παρακαλούμε και τον Άγιο Παντελεήμωνα να μας δίνει και γερό σώμα και γερή ψυχή και καρδιά. Φύγαμε γιαγιά! Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας εδώ και να δείτε περισσότερα βίντεο εδώ.